Η εικόνα αυτή βεβαίως δεν είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι το διαχρονικό έγκλημα των κυβερνήσεων απέναντι στη φτωχομεσαία αγροτιά. Και ούτε βεβαίως αφορά απλά και μόνο ένα συγκεκριμένο ΓΟΕΒ, τον Ποινιό Αλφιό, αλλά παρεμφερεί προβλήματα συναντάμε σχεδόν στο σύνολο των ΓΟΕΒ. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα στο ΓΟΕΒ Ποινιό Αλφιό, στον ομό Ηλίας? Είναι ότι βασικά τόσο στο αντιλιοστάσιο του επιτάλιου από τις πέντρες και δικές ατλίες λειτουργεί μόνο η μία, όσο και σε αυτό του καβουρίου πάλι μία μόνο ατλία λειτουργεί, με συνέπεια να υπάρχει ο κίνδυνος της κατάρρευσης λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους και της ελλιπής συντήρησής τους. Οι επιπτώσεις από μια τέτοια εξέλιξη βεβαίως είναι καταστροφικές, τόσο σαν αφορά δηλαδή της κατάρρευσης του ΓΟΕΒ Αλφιού Ποινιού και των αντιλιοστασιών αυτών, τόσο όσον αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, όσο και για την πόλη του πύργου και τον κίνδυνο πλημμύρας που μπορεί να εκδηλωθεί. Όμως, συνολικά και τα άλλα αρδευτικά αντιλιοστάσια, είτε έχουν καμένους κινητήρες, είτε έχουν διαλυμένες αντλίες που χρειάζονται άμεση επισκευή. Όλο αυτό είναι βεβαίως αποτέλεσμα μιας λογικής και φιλοσοφίας ότι το νερό πρέπει να είναι ακριβό για τους αγρότες και στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας. Τα δυσβάσταχτα τέλη για τη χρήση του νερού που επιβάλλονται στους αγρότες έχουν ως αποτέλεσμα αυτό το έργο συνολικά οι ΓΟΕΒ να παραμένουν χωρίς συντήρηση και να τίθεται συνολικά σε κίνδυνο η λειτουργία τους. Όμως πέρα από αυτό, τη λειτουργία των ΓΟΕΒ, υπάρχουν και 40 εργαζόμενοι όπου παραμένουν απλήρωτα από το καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, χωρίς να μπορούν να αντιμετωπίσουν βασικά ζητήματα διαβίωσης. Έτσι λοιπόν η ερώτηση αφορά τόσο τι θα κάνει η κυβέρνηση για την άμεση καταβολή των δουλευμένων στους εργαζόμενους, για τη συντήρηση την άμεση του αρδρευτικού δικτύου, αλλά και συνολικότερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ή το ΕΒ και ΓΟΕΒ της χώρας με ευθύνη του κράτους κεντρικά και όχι πετώντας τον μπαλάκι στις περιφέρειες.